της κακίας, οι οποίοι αναφέρονται στον Άγιο Κασιανό. Δηλαδή ο Άγιος Κασιανός είχε γράψει ένα έργο περί των 8 λογισμών της κακίας, τα 8 βασικά πάθη δηλαδή, που τα λέμε και μερικές φορές θανάσιμα, δηλαδή αυτά που φέρνουν τον πνευματικό θάνατο στον άνθρωπο και το χωρισμό από τον Θεό, και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια είναι ολόκληρη επιστήμη το πώς αντιμετωπίζεται το κάθε ένα από αυτά τα 8 θανάσιμα πάθη και αμαρτήματα. Αλλά επειδή είπαμε ότι θα πούμε γενικά, είχαμε αρχίσει και είχαμε πει για τα 4 από αυτά, τα γενικά όπλα με τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με τα άλλα 4. Απλώς να θυμίσω ποια είναι αυτά τα 8, οι 8 λογισμοί της κακίας, τα 8 πάθη: η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, η οργή, η λύπη, η ακηδεία, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια. Αυτά είναι τα 8, ας το πούμε, βαρύτερα αμαρτήματα, όπως τα αναφέρει ο Άγιος Κασιανός. Και είχαμε πει για τα 4, τη γαστριμαργία, την πορνεία, τη φιλαργυρία και την οργή. Και σήμερα, με τη χάρη του Θεού, η ευχόν του Γέροντος, θα πούμε για το 5, που είναι η λύπη. Και καταρχάς να πούμε ότι η λύπη είναι αμαρτία. Βλέπετε που το λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός, και όχι μόνο, όλοι οι πατέρες το λένε. Ενώ στη συνείδησή μας, ίσως στο νου μας, στην αντίληψή μας αν θέλετε, το θεωρούμε κάπως σαν φυσικό, σαν φυσιολογικό. Ενώ οι Άγιοι μας λένε ότι είναι άρρωστο το να λυπάται ο άνθρωπος, το να είναι στενοχωρημένος δηλαδή. Τώρα αυτό μας ακούγεται παράξενα, έτσι βλέπετε. Αλλά το λένε οι πατέρες πάθος, αμαρτία δηλαδή. Και μάλιστα θανάσιμη αμαρτία, προσέξτε. Και μας λένε και τους τρόπους με την οποία αντιμετωπίζεται, με τους οποίους αντιμετωπίζεται αυτή η αμαρτία. Γενικά, με το γενικό πόλεμο εναντίον των ένδων παθών, των εσωτερικών μας παθών, η λύπη απομακρύνεται. Δεν νοείται δηλαδή άνθρωπος ο οποίος να είναι χριστιανός πραγματικός και να είναι λυπημένος. Αν είναι λυπημένος, κάτι δεν κάνει καλά. Έτσι, στον αγώνα που κάνει μέσα του για τα πάθη, για να καθαριστεί, δεν κάνει κάτι σωστά. Κάτι αμαρτία δηλαδή υπάρχει, γιατί η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Λένε οι επιστήμονες, δεν ξέρω αν το ακούσετε και στην τηλεόραση, εγώ δεν, δόξα τω Θεώ, δεν βλέπω, αλλά κάποιοι που βλέπουν μου λένε ότι, και μάλιστα τελευταία το είπαν, ότι το μέλλον, λέει, της ανθρωπότητας είναι η κατάθλιψη. Έτσι, το ακούσατε. Η θλίψη και η κατάθλιψη. Γιατί? Είναι πολύ φυσικό. Γιατί ζούμε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη. Οπότε τα πάθη θα φέρουν αυτό το πράγμα. Και όλο και οι στατιστικές, ας πούμε, αυτό μας δείχνουν ότι η κατάθλιψη, η διαγνωσμένη, αυτά δηλαδή που, ας πούμε, οι γιατροί τα γράφουν, τα περνάνε στα βιβλία τους, όλο και αυξάνει. Και δεν ξέρω αν έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη επίσημα, τώρα πόσοι είναι αδιάγνωστοι, πιστεύω ότι οι πλήστοι είναι. Απλώς δεν τους έχει πιάσει, ας πούμε, η ιατρική διάγνωση. Γιατί δεν πήγανε, γιατί δεν πηγαίνουν, ξέρω εγώ κλπ. Και είναι φυσικό, γιατί ακριβώς ξαναγυρνάμε σε αυτό εδώ, ότι αν κανείς δεν καταπολεμήσει τα πάθη, θα έχει θλίψη, θα έχει λύπη δηλαδή. Γιατί τα πάθη πάνε, θα λέγαμε, πακέτο, όπως και οι αρετές. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι εγώ θα είμαι και του Χριστού και του Σατανά. Δεν γίνεται να είσαι και στα δύο. Έτσι, αν κανείς κάνει σωστό αγώνα, φεύγουν τα πάθη. Και αν έτσι αγωνιστεί, θα λέγαμε, για μια αρετή, μέσα σε αυτή τη μια αρετή έρχονται όλες οι αρετές μαζί μετά, σαν αλυσίδα. Και απ' την άλλη, άμα αφήσει απολέμητα τα πάθη του, κοντά στο ένα πάθος έρχονται όλα τα πάθη μετά. Δηλαδή, αρρωσταίνει καθολικά η ψυχή. Έτσι λοιπόν, για τη λύπη λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του πνεύματος της λύπης,
του εμβάλλοντος την ψυχήν εις απόγνωσιν, όπως απελάσσομεν αυτό της ημετέρας καρδίας. Χρειάζεται αγώνας εναντίον του πνεύματος της λύπης. Το πνεύμα της λύπης εννοεί δηλαδή τον δαίμονα, τον διάβολο. Γιατί κοιτάξτε, όλα αυτά που ας πούμε οι διάφοροι ψυχολόγοι τα λένε ψυχολογικά, δεν είναι ψυχολογικά, δηλαδή κάτι που συμβαίνει στον εαυτό μας αυτονομημένα. Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας και αυτός είναι ο πονηρός, ο οποίος φέρνει αυτά τα πάθη και τα υποδαβλίζει και τα τρέφει, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν ειδικός διάβολος, ειδικό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο, την απόγνωση, και την απελπισία μετά. Αν κανείς τον αφήσει ανεξέλεκτο δηλαδή, σε πιάνει από τη λύπη και μετά σε πάει στην απόγνωση, στην απελπισία και μπορεί να σε φτάσει και μέχρι και την αυτοκτονία ακόμα. Έτσι, αυτό που έπαθε ο Ιούδας. Και χρειάζεται, λένε οι Άγιοι, να ασκήσουμε μόνο τη λύπη, την επιμετάνοια των ημαρτημένων, μετελπίδος αγαθής γινωμένη. Μία λύπη μόνο πρέπει να καλλιεργεί ο χριστιανός, αυτή τη λύπη της μετανοίας, τη λύπη για τα αμαρτήματά του. Αυτή η λύπη όμως οδηγεί στη χαρά. Είναι αυτό που λέμε στην Ορθόδοξη Ορολογία, χαρμολύπη. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός δηλαδή και να έχεις μόνο λύπη. Θα έχεις και χαρά μαζί. Όταν μετανοεί ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του, στενοχωρείται, έτσι, λυπάται για τις αμαρτίες του. Αλλά αυτή η λύπη έχει μέσα ελπίδα. Λέει κάτι ωραίο, πολύ ωραίο, η Αγία Συγκλητική. Είναι μια γερόντισα, αμά όπως τη λέμε. Όπως αβάς είναι για τους άνδρες, αμά είναι για τις γυναίκες. Αυτή λοιπόν η γερόντισα λέει ότι αν δεις μέσα στην ψυχή σου λύπη η οποία δεν έχει ελπίδα, είναι μια λύπη που έχει μέσα της απελπισία, να ξέρεις, λέει, ότι αυτή η λύπη δεν είναι από το Θεό σε καμιά περίπτωση, ακόμα και αν φαινομενικά, ας το πούμε, είναι για τις αμαρτίες σου. Γιατί ο διάβολος κάνει και τέτοια πράγματα και προσπαθεί να μας ρίξει σε απελπισία μέσα από τις αμαρτίες. Αν δεις, λέει, ότι λυπάσαι και δεν έχει ελπίδα αυτή η λύπη, είναι από το διάβολο, είναι δαιμονική και πρέπει να τη διώξεις. Είναι από αυτό το πνεύμα που λέει εδώ, το πνεύμα το πονηρό, το οποίο φέρνει και εμβάλλει στην ψυχή τη λύπη και την απόγνωση. Και πρέπει να αγωνιστείς να το διώξεις αυτό το πράγμα, να μην το δεχτεί η ψυχή, να μην ασχοληθείς μαζί του δηλαδή. Αυτό σημαίνει να το διώξεις, να το περιφρονήσεις, γιατί τον διάβολο δεν τον πολεμάμε κατά μέτωπο, να του λέμε φύγε, δεν σε θέλω κλπ. Γιατί όσο τον λες έτσι, τόσο μένει αυτός. Και γενικά τα πάθη μας. Αλλά πώς τα πολεμάμε και τον διάβολο? Τα πολεμάμε με το να τα περιφρονούμε, να του γυρνάμε την πλάτη. Έτσι και στον διάβολο και σε αυτές τις δαιμονικές λύπες που μας φέρνει, γυρνάμε την πλάτη και δεν συνεχίζουμε δηλαδή το λογισμό αυτό, να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα. Έρχεται ένας λογισμός που σου λέει, ας πούμε, παράτα τα όλα, δεν γίνεται τίποτα, τόσες φορές εξομολογήθηκες, όλα τα ίδια λες, τα ίδια κάνεις, και σε προσπαθεί έτσι να σε ρίξει στην απελπισία. Αυτό είναι καθαρά του διαβόλου. Έτσι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτή, να σε σταματήσει από τον αγώνα του πνευματικό, μέσα από την απελπισία αυτή. Η μόνη λύπη λοιπόν είναι αυτή η οποία έχει ελπίδα και αυτή πρέπει να καλλιεργούμε, είναι η λύπη της μετανοίας, η οποία μετάνοια μεταμέλητο κατεργάζεται, λέει η Αγία Γραφή. Αμεταμέλητη μετάνοια κατεργάζεται αυτή η λύπη. Αυτή είναι η καλή λύπη, αυτή είναι η λύπη του Θεού. Αυτή τη λύπη την καλλιεργούσαν και οι Άγιοι. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, να κλαίνε. Καλές, μα τι γίνεται τώρα, αυτός ο άνθρωπος που κλαίει θα έχει σίγουρα κατάθλιψη. Δεν είχα καθόλου κατάθλιψη. Αυτά τα δάκρυα ήταν δάκρυα που τους έφεραν χαρά. Ήταν δάκρυα μετανοίας, τα οποία όμως σαν κατάληξη μετά είχαν τα άλλα δάκρυα, τα οποία είναι τα δάκρυα της αγάπης. Γιατί μετά ερχόταν το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος έτσι μετανοεί και ο Θεός βλέπει τη μετάνοια, έρχεται και τον παρηγορεί ο ίδιος ο Θεός.
Και του λέει, εντάξει, σταμάτα, τώρα φτάνει. Αρκετά έκλαψες. Και από εδώ και μπρος δεν θα κλαις. Και του δίνει μετά τα άλλα δάκρυα της αγάπης, τα οποία είναι γλυκά, γλυκύτατα. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία στον Ευεργετινό. Όσοι δεν το έχετε πάρει στο βιβλίο, το πάρετε να το διαβάσετε. Το οποίο λέει ακριβώς για ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος έκλαιγε συνέχεια. Έκλαιγε τις αμαρτίες του. Και στο τέλος το εμφανίστηκε ο Χριστός και του λέει: σταμάτα, εντάξει, άλλο δεν θα κλαις. Έτσι δέχτηκε δηλαδή τη μετάνοιά του και έγινε αυτή, ας πούμε, η, θα λέγαμε, η μεταστροφή μέσα του. Και πήρε την εσωτερική πληροφορία ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. Γιατί πράγματι έτσι, πρέπει να κλάψουμε λίγο για τις αμαρτίες μας. Και τότε θα λέγαμε η μετάνοιά μας ολοκληρώνεται. Είναι τέλεια η μετάνοια. Έστω μία σταγόνα, έναν κόμπο δάκρυ να χύσουμε, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για τη μετάνοια. Δεν είναι η μετάνοια έτσι κάτι ξέρω, κάτι που έτσι τυπικά να πάμε να εξομολογηθούμε, ας πούμε, όπως πάμε και παίρνουμε ένα κιλό πατάτες από το σούπερ μάρκετ, περνάμε και το βηματικό να πάρουμε άφηση και δεν νιώσουμε τίποτα μέσα μας. Όχι. Πρέπει να το νιώσουμε όλη μας η ύπαρξη βιωματικά και να λυπηθούμε, να στενοχωρηθούμε λίγο και ή δυνατόν να κλάψουμε λίγο για αυτό που κάναμε. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή λύπη. Αλλά η άλλη λύπη, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτή η δαιμονική δηλαδή που έχει απελπισία, η οποία δεν σου λέει προσπάθησε πάλι, αυτή η λύπη η κακή, αυτή η λύπη είναι απορριπταία. Δεν πρέπει να την καλλιεργούμε καθόλου. Η λύπη του Θεού είναι αυτή που σου λέει προσπάθησε πάλι, μην απελπίζεσαι. Σου δίνει το θάρρος και την παρακίνηση να μην αφήσεις τα όπλα. Έτσι, αυτή είναι η καλή λύπη. Δηλαδή η λύπη εκδιώκεται, η κακή λύπη, έτσι, και θεραπεύεται όταν με τη χάρη του Χριστού και τη δική μας ανδρεία τη μεταστρέψουμε σε πνευματική λύπη, λύπη μετανοίας. Έχετε το πνεύμα της λύπης, έτσι, το κακό πνεύμα, και μας φέρνει αυτή την κατάθλιψη. Θα το έχετε ζήσει κι εσείς, έχετε κάποιος, ας πούμε, και το λέει ο κόσμος, μας προσβάλλει, μας έφυγε, ας πούμε, και το παίρνουμε κατάκαρδα και αρχίζουμε και να κλαίμε, ιδίως οι γυναίκες το έχουν πιο εύκολο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτά δεν είναι δάκρυα καλά, είναι δάκρυα εγωισμού, πληγωμένος εγωισμός και σε βγάζει εκεί. Τώρα ένας έξυπνος άνθρωπος πνευματικός τι πρέπει να κάνει? Αυτά τα δάκρυα να τα μεταστρέψει και να πει, για κοίταξε τι χάλια που είμαι, και να τα κάνει δάκρυα μετανοίας. Εκεί που κλαίει για εγωισμό, να κλάψει και να τον γυρίσει με την προσευχή, έτσι, να πει Θεέ μου συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου, και να νικήσει έτσι τον πονηρό. Αυτό λέει εδώ τώρα, έτσι, να μεταστρέψουμε αυτά τα δαιμονικά δάκρυα δηλαδή σε δάκρυα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη μετάνοια και θα ζήσουμε αυτή την ευλογημένη κατάσταση. Οπότε έτσι συντρίβεται ο πονηρός με τα ίδια του τα όπλα. Έτσι βλέπετε, ο πονηρός πάει να μας ρίξει στην κατάθλιψη και εκεί που πάει να μας νικήσει, εκεί νικέται με τα ίδια του τα όπλα τα δικά του. Αυτή η κατά Θεόν λύπη παρασκευάζει τον άνθρωπο και τον καθιστά πρόθυμο και υπήκο σε κάθε αγαθή εργασία. Ευπρόσιτο, ταπεινό, πράο, ανεξίκακο, προς πάντα πόνων αγαθών και συντριβήν υπομονητικό. Αυτή η κατά Θεόν λύπη, έτσι, όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει αυτό το, όπως αλλιώς το λένε οι πατέρες, το κατά Θεόν πένθος. Αυτό είναι το πένθος το οποίο αρέσει στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπάκουος. Αυτός ο άνθρωπος λέει είναι ευπρόσιτος, δηλαδή δεν έχει πάρει που λέμε ψηλά, δεν έχει εγωισμό, είναι σε όλους ανοιχτός, προσιτός, και όλοι θέλουν να είναι κοντά του, γιατί αναπαύει, ξεκουράζει αυτός ο άνθρωπος ο ταπεινός. Όταν λοιπόν καλλιεργούμε αυτή την κατά Θεόν λύπη, έτσι συντριβόμαστε, και όταν συντρίβεσαι μετά μπορείς να κατακρίνεις τον άλλον, δεν τον κατακρίνεις. Μπορείς, ας πούμε, να υπερηφανευτείς. Τι να υπερηφανευτείς, αφού βλέπεις τη δική σου κατάσταση
και διώνεις ας πούμε και λυπάσαι για αυτή, έχεις μάτια μετά για να δεις ας πούμε την κακομεριά του άλλου και να τον κατακρίνεις? Σε καμιά περίπτωση. Έτσι βλέπετε δηλαδή πόσα καλά φέρνει αυτό το κατά Θεόν πέθος, αυτή η κατά Θεόν λύπη. Και μάλιστα λένε οι πατέρες κάτι πολύ ωραίο, ότι αυτό το πένθος, λέει, το κατά Θεόν, πρέπει να το έχει συνέχεια ο άνθρωπος. Γιατί πάντα είμαστε αμαρτωλοί. Και αν ψάχνουμε και στα μεγαλύτερα, στα ψηλότερα σκαλοπάτια της Αγιώτας να φτάσουμε, πάλι δεν είμαστε σταθεροποιημένοι. Όσο ζούμε εδώ, υπάρχει ο φόβος να πέσουμε. Και πάντα είμαστε λυπείς. Και πάντα πρέπει να πενθούμε και για τις προηγούμενες αμαρτίες που κάναμε. Και αυτό το κατά Θεόν πέθος που πρέπει να έχουμε πάντα, μας φυλάει, λένε οι πατέρες. Είναι φυλακτικό των αρετών και των κατορθωμάτων που έχεις κάνει ως τότε. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να φτάσεις κάπου πνευματικά σε ένα καλό επίπεδο, πρέπει και να τα φυλάξεις αυτά. Γιατί υπάρχει ο φόβος της καινοδοξίας, της περηφάνειας. Ο διάβολος προσπαθεί να μας κλέψει το πλούτο που μαζέψαμε, το πνευματικό. Έκανες μια προσπάθεια, ας πούμε, στο θυμό, μείωσες το θυμό σου, ξέρω εγώ, προσπάθησες να αγαπήσεις, να κάνεις λίγο ελεημοσύνη, να κάνεις λίγο προσευχή παραπάνω, εγκράτεια στο φαγητό κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Τα κατάφερες. Αλλά αν όμως δεν προσέξεις, θα τα χάσεις πάλι. Και λέει οι πατέρες, πώς θα τα φυλάξεις? Με το κατά Θεόν πένθος. Όταν έχεις αυτή τη, βιώνεις αυτή τη λύπη την κατά Θεόν, έτσι, τα φυλάς. Και δεν, γιατί τα φυλάς? Γιατί μένεις ταπεινός. Και όταν είσαι ταπεινός, δεν μπορεί να σε νικήσει ο διάβολος σε τίποτα. Δεν μπορεί να σε κλέψει. Ο διάβολος μπαίνει μέσα μας μέσα από την υπερηφάνεια. Όταν υπερηφανευτούμε, έστω και με ένα λογισμό, τότε το ανοίγουμε την πόρτα και τότε μας κλέβει. Αυτή λοιπόν η λύπη, η κατά Θεόν, είναι που πρέπει να επιδιώκουμε. Και οι άλλοι που πρέπει να διώχνουμε, είπαμε. Πάμε στο επόμενο πάθος ή πονηρό λογισμό που λέγεται ακηδεία. Η ακηδεία, ξέρετε λίγο πολύ τι είναι, έτσι, είναι αυτό που λέμε απλά η βαρεμάρα. Έτσι που έτσι δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Οι πατέρες το λένε με μια έκφραση, ο περιεκτικός θάνατος της ψυχής. Ένας καθολικός θάνατος θα λέγαμε, που πιάνει ολόκληρη την ψυχή. Και ο άνθρωπος έτσι κατά κάποιο τρόπο αχριστεύεται. Είναι φοβερό πάθος δηλαδή αυτό, αυτή η ακηδεία. Και δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα, ιδίως στους νέους, που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Λέει βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Αυτό δεν λένε? Γιατί συμβαίνει αυτό? Οι πατέρες το λένε, μας τα έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Πώς φτάνει κανείς στην ακηδεία? Όταν αφήσει η αχαλήνοτη τη φιλιδονία του, έτσι, μετά φτάνει στην ακηδεία. Τα βαριέται όλα μετά. Τα έχει γευτεί όλα, έτσι έχει ικανοποιήσει πλήρως τη φιλιδονία του και μετά φτάνει σε αυτή τη βαρεμάρα και δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα. Αχριστεύεται ο άνθρωπος τελείως. Η ακηδεία τώρα πώς θεραπεύεται? Δεν θεραπεύεται με τίποτα άλλο, λένε οι πατέρες, η μη διαπροσευχής και αποχής αργολογίας. Να κόψεις την αργολογία. Ξέρετε τα αργολογία, έτσι, τα αργά λόγια. Τα λόγια τα οποία δεν έχουν λόγο, ωφέλεια, πνευματική. Έτσι. Και δια της μελέτης των θείων λογίων επίσης. Κοιτάξτε, οι πατέρες μας δίνουν όπλα πολύ σπουδαία. Την προσευχή, όταν σε πιάσει αυτή η κατάσταση να μην θες να κάνεις τίποτα, να σηκωθείς να προσευχηθείς, σου λένε, το πρώτο. Το δεύτερο, να προσέξεις να μην λες αργά λόγια, να μην πολυλογείς και μιλάς για πράγματα άσχετα από το Θεό. Γιατί ό,τι δεν είναι για το Θεό, αργολογία είναι, να ξέρετε. Ό,τι δεν είναι προς ωφέλεια πνευματική ψυχής. Και επίσης, αν δεν μπορείς να κάνεις αυτά, λέει, κάνε μελέτη, πάνε να διαβάσεις κάτι πνευματικό. Και προπάντων την Αγία Γραφή, τις Άγιες Γραφές. Και επίσης δια της εν πειρασμής υπομονής φεύγει η ακηδεία, να καλλιεργήσει και την υπομονή στους πειρασμούς.
Επίσης ένα άλλο που μας δίνουν είναι η σωματική εργασία. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Κάτσε, ας πούμε, να φτιάξει ένα συρτάρι σου, ξέρω εγώ. Εκεί που δεν θες να κάνεις τίποτα. Να κάνεις κάτι με τα χέρια σου δηλαδή. Και αυτό βοηθάει πολύ στο να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση της ψυχής, η νοθρότητα, ας το πούμε, και ο θάνατος. Σαν θάνατος μοιάζει της ψυχής αυτό το πράγμα. Οι κατά την Αίγυπτον Άγιοι Πατέρες πεπαιδευμένοι ουδένα καιρόν είναι αργούς τους μοναχούς επιτρέπουση, λένε τα βιβλία, έτσι, που περιγράφανε πώς ζούσανε οι πρώτοι μοναχοί στην Αίγυπτο. Είχαν σαν κανόνα να μην μένουν ποτέ αργοί, κάτι να κάνουν πάντα, ένα εργόχειρο. Έτσι και εσείς στο σπίτι, ας πούμε, μπορείς κάτι να φτιάνεις, ξέρω εγώ, ένα κεντάς, κάτι να κάνει κανείς με τα χέρια του. Γιατί έτσι ακριβώς πολεμάς το διάβολο της ακιδείας, της βαρεμάρας, αυτό που είπαμε. Εργάζονται και έτσι προσφέρουν τροφή και στους εαυτούς τους και στους έχοντας ανάγκη, λέει για τους μοναχούς εκείνους. Αλλά και εμείς, έτσι, κάτι να κάνεις και να μπορείς έτσι να δώσεις και μια, ας το πούμε, όπως το λέμε και στο μοναστήρι, μια ευλογία. Ένα δώρο να κάνεις, ένα μικρό κεντηματάκι και να δώσει λίγη χαρά στον άντρα σου, στο παιδί σου, σε έναν άλλον, ας πούμε, σε έναν οικείο πρόσωπο. Και δεν εργάζονται μόνο για τον εαυτό τους, μιλάει πάλι για αυτούς τους μοναχούς, έτσι, αλλά και ξένης και πτωχής και τις ενφυλακές εκ του ιδίου έργου επιχορηγούσι, πιστεύονται στην διάφτην ευποιία, θυσίαν Αγίαν το Θεό ευπρόσδεκτον γενέστε. Έτσι. Το εργόχειρο δηλαδή και η εργασία ήταν για αυτούς αγάπη. Και έτσι πρέπει να είναι και για μας. Έτσι, εμείς σήμερα το έχουμε πει και άλλες φορές, την εργασία δεν τη λέμε εργασία, τη λέμε δουλειά. Δηλαδή δουλεία. Δηλαδή κάτι που δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και λέει να δραπετεύσουμε. Έτσι βλέπω καμιά φορά και στα ταξιδιωτικά γραφεία που βγάζουν αυτά τα φίβολα και λέει απόδραση στο τάδε. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι είσαι φυλακισμένος, αυτό δεν λένε. Και να αποδράσεις από τη φυλακή σου, από τη δουλειά σου. Από τη δουλειά σου. Έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, τις μαζικές εξόδους που έχουμε στις διακοπές ή τα Σαββατοκύριακα και πόσοι άνθρωποι σκοτώνται. Ενώ αν η εργασία έχει το νόημα που πρέπει να έχει, και ποιο είναι το νόημα της εργασίας, είναι να κάνεις αγάπη, να δείχνεις αγάπη. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Για να έχεις να δώσεις τον άλλον. Για να προσφέρεις. Δεν εργάζεσαι για να μαζέψεις λεφτά και να ζήσεις. Έτσι δεν θα ζήσεις έτσι. Ο Θεός θα σε ζήσει. Ούτε για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου ή το μέλλον των παιδιών σου. Ο Θεός θα τα εξασφαλίσει αυτά. Ο ίδιος μας το είπε. Ότι εγώ θα σας τα δώσω όλα αυτά. Ξέρω ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Εσείς ένα πρέπει να ζητάτε και να κάνετε και να εργάζεστε. Τη Βασιλεία του Θεού να ζητάτε. Και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέσω. Εμείς κάνουμε όλα τα άλλα και τη Βασιλεία του Θεού την έχουμε αφήσει έτσι παρεπιπτόντως, να μάθουμε και κάτι και για τον Θεό. Αν τύχει και αν. Έχουμε κάνει δηλαδή το κύριο έργο πάρεργο και το πάρεργο το έχουμε κάνει κύριο έργο. Το πάρεργο ποιο είναι? Είναι αυτό που λέμε η εργασία. Δεν είναι το κύριο έργο του ανθρώπου. Αυτό το κύριο έργο είναι να ζητάει τη Βασιλεία του Θεού. Να προσπαθεί να βρει δηλαδή το Θεό. Αυτό είναι το κύριο έργο μας. Και όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός. Έτσι, γι' αυτό και στο μοναστήρι αυτό λέμε, το κύριο έργο, ας πούμε, του μοναχού δεν είναι να δουλεύει, να εργάζεται, είναι να προσεύχεται. Και το πάρεργο είναι το εργόχειρο. Για να πολεμάει την ακιδεία, αυτή την κατάσταση, η οποία πιάνει και τους μοναχούς. Και μάλιστα πιο πολύ πιάνει, ξέρετε ποιους πιάνει, τους ησυχαστές, αυτούς που είναι τελείως μόνοι τους. Και δεν έχουν, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο δίπλα τους να πούνε και μια κουβέντα που λέμε. Λοιπόν, αυτά και για την ακιδεία. Μήπως μέχρι εδώ θέλετε κάτι να ρωτήσετε πριν πάμε στο τρίτο? Ναι. Όχι, κάτι δεν καταλαβαίνω, εντάξει. Θέλω πάλι να ρωτήσω για την εργασία. Πώς είναι όταν είμαι με αγάπη στην εργασία μου? Δηλαδή, πέστε μας κάποια πράγματα περισσότερο.
Να είναι η εργασία με αγάπη, πώς θα γίνει αυτό? Καταρχάς μέσα μας. Πώς είμαστε τοποθετημένοι εμείς απέναντι στην εργασία? Γιατί εργάζομαι, ας πούμε, έχουμε αναρωτηθεί? Ή αν θέλετε με στην τρέχουσα γλώσσα, γιατί δουλεύω, ας πούμε? Εκεί είναι το θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε το κίνητρό μας πρώτα. Ή αν θέλετε και να το διορθώσουμε, γιατί συνήθως είναι λανθασμένο το κίνητρο. Έτσι δεν είναι? Λέμε εργάζομαι γιατί πρέπει να έρθουν πιο πολλά λεφτά στην οικογένεια, δεν φτάνουν τα λεφτά, για να μαζέψω λεφτά δηλαδή. Δηλαδή το κίνητρο είναι εγωιστικό. Γιατί σου λέει, άμα δεν εργαστώ, πώς θα ζήσουμε? Έτσι βλέπετε. Αλλά ο Χριστός δεν είπε να εργαστείς για να ζήσεις. Τι είπε? Ότι εγώ είμαι η ζωή. Και αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, εμένα, το Χριστό, έτσι δεν θα ζήσετε. Εμείς νομίζουμε ότι αν μαζέψουμε λεφτά θα ζήσουμε. Αλλά ο Χριστός τι είπε? Να μην αγαπάτε τα λεφτά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο Μαμονά. Έτσι, επομένως το πρώτο είναι αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε το γιατί δουλεύουμε, γιατί εργαζόμαστε. Και να το διορθώσουμε το κίνητρο. Να πούμε, είμαι σκουπιδιάρης, ας πούμε, ή κάνω καθαρισμό στα σπίτια. Πλένω τις σκάλες. Γιατί το κάνω? Το κάνω, ας πούμε, με διάθεση να χαρεί η σπιτονικό κυρά, να χαρεί ο επισκέπτης που θα έρθει, έτσι, να χαρούν τα παιδάκια που θα περπατήσουν εκεί. Και να δοξαστεί ο Θεός. Αυτό είναι το σωστό κίνητρο. Έτσι. Όχι για να μαζέψω λεφτά ή ξέρω εγώ για να, εγώ για να αρέσω στην γυναικοδέσποινα, ας πούμε. Να τις κάνω, πώς να πούμε, το χατήρι κλπ. Να μην είναι καθόλου το εγώ μέσα μας. Μέσα στην όλη διαδικασία. Έτσι. Ο Χριστός αυτό μας καλεί γενικά, να ξέρετε. Σε μια έξοδο από τον εαυτό μας. Να βγούμε από τον εαυτό μας. Να χτυπήσουμε το εγώ μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να προσεγγίσουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι κοινωνία. Είναι αγάπη. Είναι ένας, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Και έχουν μια τέλεια κοινωνία, μια τέλεια αγάπη μεταξύ τους. Και έτσι καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς, να μιμηθούμε το Θεό. Πρέπει να μάθουμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να ξεχνάμε τελείως το εγώ μας. Και ό,τι κάνουμε αυτό, σε εκείνο πρέπει να αποσκοπεί. Και η εργασία δηλαδή πρέπει να είναι ένα σπάσιμο του εγωισμού μας, αν θέλετε. Εντάξει. Ναι. Για πες. Αυτά που λένε, ας πούμε, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, ξέρω εγώ, κατάθλιψη και αυτά, αυτά δεν τα λέμε έτσι εμείς, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Εμείς λέμε ο διάβολος της ακηδείας. Ο διάβολος, ας πούμε, της λύπης. Και με αναφέρει εκεί ένα περιστατικό. Υπάρχει ένα CD που έχει βγει για τον πατέρα Πορφύριο που λέει για την κατάθλιψη. Σας το έχω πει, νομίζω, και άλλη φορά. Άμα μπορείτε να το βρείτε, να το ακούσετε. Πώς το έχετε πάρει? Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί λέει ένα ωραίο περιστατικό με ένα παιδί, το οποίο ακριβώς το είχε εκεί ο πατήρ Πορφύριος στο μοναστήρι του, ένα νέο παιδί, και του λέει το παιδί, δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Εντάξει, ήταν μεσημέρι, ο γέροντας έτσι, πήγαινε να ησυχάσει λίγο. Καλά, ρε παιδί μου, λέει, να φύγεις. Τώρα θα φύγεις, λέει. Τώρα, λέει, γέροντα, θα φύγω. Καλά, λέει, πριν φύγεις, λέει, κάτσε, διάβασε μου λίγο. Εμένα το ψαλτήρι, λέει, να κοιμηθώ λίγο και μετά φεύγεις. Γιατί όταν διάβαζε ψαλτήρι ο γέροντας αφοσιωνόταν πάρα πολύ και από την πολλή αφοσίωση τον έπαιρνε και ο ύπνος και ησύχαζε. Οπότε πήρε αυτός να διαβάσει το ψαλτήρι και άρχισε εκεί να διαβάζει. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Από τίνος φοβηθήσομαι, από τίνος δηλιάσω. Εντάξει, ο γέροντας είχε αρχίσει να γλαρώνει. Οπότε σταματάει αυτό το διάβασμα και λέει, γέροντα, τι έπαθες, τι θες? Δεν θα φύγω.
Καλά, δηλαδή. Και άρχισε μετά, έλεγε, τους παλιοψυχίατρους, τους παλιοψυχολόγους, λοιπόν, άρχισε να λέει για αυτούς που λένε και δίνουν χάπιο στους ανθρώπους. Α, ορίστε, λέει, εγώ διάβασα, τι διάβασα τώρα, λέει, δύο γραμμές στην προσευχή. Και μου έφυγαν όλα, λέει, γέροντα. Α, του έφυγε αυτό που λέει και η ακηδεία, η βαρεμάρα. Έτσι. Τι έκανε, λίγο προσευχή έκανε. Και έφυγε το πνεύμα, αυτό είναι. Είναι το πνεύμα, είναι ακάθαρο το πνεύμα. Δεν φεύγει το πνεύμα με χάπια. Α, όσα χάπια θες πάρε. Φεύγει με την προσευχή το ακάθαρο το πνεύμα αυτό. Ναι, ναι. Μην το λέτε. Κοιτάξτε, να μην τα μπερδεύουμε τώρα, γιατί οι όροι αυτοί, ας πούμε, όπως τη χρησιμοποιεί η ψυχολογία. Αλλά κοιτάξτε, αν ψάξουμε μέσα μας, θα τη βρούμε αυτή τη λύπη. Γιατί αυτή η λύπη είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας. Της οποιασδήποτε πτώσης. Οποιαδήποτε πτώση και να έχεις, έτσι, είναι... Μετά έρχεται σαν αποτέλεσμα η λύπη. Έρχεται. Έτσι. Μπορεί να μην εκδηλώνεται έτσι ώστε να διαγνωστεί και ιατρικά, αλλά μέσα μας, αν ψάξουμε και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα το δούμε ότι λείπει αυτή η χαρά. Η χαρά του Χριστού. Η χάρη που λέμε. Έτσι. Μπορεί να είναι σε διαφορετικό βαθμό στον καθένα, ανάλογα με το βάρος των αμαρτιών που έχει. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα το δούμε ότι όσο φεύγουμε από τον Θεό, μπαίνει αυτή η κατάσταση της λύπης. Έρχεται αυτό το πακέτο, ας πούμε, το δαιμονικό. Όταν περηφανευτείς, όταν... Κάντε μόνοι σας ένα τεστ, ας πούμε, θα δείτε. Κάθε φορά που πέφτουμε, έρχεται μέσα μας μια τέτοια κατάσταση. Γιατί η αμαρτία αυτό έχει. Στην αρχή έχει λίγο ειδονή, στιγμιαία, και μετά έχετε μια αηδία και μια λύπη, η οποία είναι συνεχής. Έτσι. Και... Αν κανείς, ας πούμε, συνεχίζει και δεν μετανοεί, όλο και φορτώνεται, όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ βαραίνει η ψυχή και στο τέλος φτάνει, ας πούμε, και διαγνωστικά και ιατρικά να το πει κανείς ότι είναι, έχει πάθει. Αλλά ήδη έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον εαυτό του, με διαδοχικές αμαρτίες, ας πούμε. Όλοι δηλαδή το παθαίνουμε, στο μέτρο που αμαρτάνουμε και δεν μετανοούμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, πείτε ότι τουλάχιστον μετανοούμε. Και όταν κανείς μετανοεί ειλικρινά, αυτό γίνεται. Η λύπη αυτή η δαιμονική γίνεται κατά Θεό λύπη, η οποία έχει ελπίδα μετά και έχει χαρά. Έτσι, το πρόβλημα με τους νέους, μια που το είπατε, είναι ότι δεν μετανοούν. Δεν εξομολογούνται δηλαδή, να το πούμε απλά. Και σε αυτό δεν φταίνε, ναι, φταίνε οι μεγάλοι. Εγώ το λέω. Γιατί δεν τους δίνουμε σωστή αγωγή στα παιδιά. Τους δίνουμε άχυρα. Και όταν τους δώσεις άχυρα και χειρότερα από άχυρα, δηλητήρια, τι θα κάνουν τα παιδιά, τι θα κάνουν. Να βλέπετε εδώ, ας πούμε, τώρα πόσοι νέοι είμαστε. Δεν είναι. Πολύ λίγοι είμαστε νέοι. Γιατί τα παιδιά μας πού είναι, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, ακούνε καθόλου λόγο Θεό? Ή ακούνε από το πρωί μέχρι το βράδυ το δηλητήριο της τηλεόρασης και βλέπουν αυτά τα πράγματα. Μετά τι να κάνει το παιδί. Γιατί την εκπέμπουμε? Ακριβώς. Γιατί και εμείς δεν το ζούμε. Να το πω πιο ομά και να μην σας σοκάρω. Δεν το ζούμε. Αν το ζούσαμε, θα το εκπέμπαμε. Δεν το εκπέμπουμε γιατί δεν το έχουμε. Δεν είναι να υποκριτικά να εκπέμπεις μια καλή εικόνα για να μην, ας πούμε, δυσφημιστεί ο χριστιανισμός. Γιατί να το κάνω αυτό? Αυτό είναι υποκρισία. Το πρόβλημα είναι να το ζήσεις. Οπότε αν το ζήσεις, μετά δεν θα κάνεις καμιά προσπάθεια για να εκπέμψεις. Θα κάνεις προσπάθεια για να το κρύψεις και θα σε ψάχνουν. Γιατί θα σε καταλαβαίνω, θα σε προδίδει ο Θεός μετά. Σε προδίδει χάρη που θα έχεις μέσα σου. Έτσι δηλαδή ο χριστιανός που ζείται τον Χριστό έχει τόση χαρά, έτσι,
που τρελαίνεται από χαρά. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, Θεέ μου, μη μου δίνεις άλλη χαρά, λέει, θα σπάσει η καρδιά μου. Δεν άντυχε από τη χαρά που είχε. Και πήγαινε κοντά του και ξεκουραζόταν και έλεγε να μην φύγω ποτέ από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί αυτός ο άνθρωπος ζούσε το Χριστό και δεν έκανε καμιά προσπάθεια να δείξει καλή εικόνα στον άλλον. Ίσα-ίσα και κάτι δόντια, του λείπανε και κάτι δόντια εδώ, είχε δει τι άσχημος άνθρωπος ήταν αυτός. Και όμως ήταν χαριτωμένος, τρεις χαριτωμένος. Γιατί είχε αυτή τη χάρη του Θεού. Έτσι. Εγώ έχω δει και γέρους και νέους. Δυστυχώς. Αλλά σας λέω πάλι, το πρόβλημα είναι με εμάς. Ας τους αφήσουμε τους άλλους. Τι να κάνουμε εμείς για να γίνουμε καλύτεροι εκτός από τη μετάνοια? Ναι. Και προσπάθεια, πόσα χρόνια, όλη μας τη ζωή. Όλη μας τη ζωή. Βέβαια. Και δεν είναι απλώς να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι, δυστυχώς και αυτό που μας το έχουν περάσει και στο κατηχητικό. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ θα πεις κατηχητικό κάνουμε. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, δεν κατηγορώ τα κατηχητικά, τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει μια ορθόδοξη αγωγή, θα έλεγα. Η αγωγή μας είναι εν πολλής προτεσταντική. Θα κάνεις το πρωί την προσευχή σου, το βράδυ την προσευχή σου, θα κοινωνάς, ας πούμε, μια φορά το μήνα, εξομολογείσαι 2-3 φορές το χρόνο και είσαι εντάξει. Αν το διαβάσεις και λίγο Αγία Γραφή, αυτό είναι προχωρημένο. Δεν είναι σε τάξη. Ο Χριστός λέει ότι εγώ σε θέλω 24 ώρες το 24 ώρο δικό μου. Το ξέρετε αυτό? 24 ώρες το 24 ώρο σε θέλω δικό μου, λέει ο Χριστός. Σε θέλω να είσαι μέσα μου και εγώ να είμαι μέσα σου. Όχι 5 λεπτά το πρωί και αν. Γιατί για τα 5 λεπτά πώς τα κάνουμε? Και άλλα 5 το βράδυ, 10 άντε νησταγμένοι. Αλλά όλο το 24 ώρο σε θέλω δικό μου. Ποιος το κάνει αυτό? Σας το είπε κανένας αυτό? Σήμερα το Ευαγγέλιο αυτό έλεγε. Να μείνετε μέσα μου και εγώ μέσα σας. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Εάν είσαστε ενωμένοι μαζί μου, θα φέρετε καρπό. Αλλιώς ξεραίνεστε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός μας θέλει αποκλειστικά δικούς του. Όχι λίγο με μένα και λίγο με, και πολύ με τον κόσμο, ή πολύ με μένα και λίγο με τον κόσμο. Καθόλου με τον κόσμο και όλους με μένα. Δηλαδή είναι απόλυτη η απέτηση του Χριστού. Απόλυτη. Ή τη θέλει ο πίσω μου ερθήν, τι λέει? Απαρνησάς τον εαυτό. Πρέπει να αρνηθείς τελείως τον εαυτό σου και να άρεις το σταυρό σου, που σημαίνει να είσαι έτοιμος και να πεθάνεις με σταυρικό θάνατο για τον Χριστό, και τότε να με ακολουθήσεις, λέει ο Χριστός. Μα θα πείτε, πολύ δύσκολα πράγματα μας λες, πάτε. Ναι, είναι πολύ δύσκολα. Γιατί είναι πολύ δύσκολα? Γιατί αγαπάμε τις ειδονές. Αγαπάμε την καλοπέραση. Δεν θέλουμε να αργηθούμε την καλοπέραση μας. Και αυτό δυστυχώς το πνεύμα το περνάμε και στα παιδιά. Και τα παιδιά πάνε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Σου λέει, άμα ο πατέρας λέει έτσι, εγώ θα κάνω λίγο παραπάνω. Δηλαδή λίγο παρακάτω. Πιο χειρότερα. Και έτσι δεν διορθώνεται τίποτα. Ενώ αν εμείς ξέραμε έστω τουλάχιστον ότι δεν είμαστε σωστοί και περνάγαμε αυτό το πνεύμα της ανεπάρκειας, της ανάγκης για μετάνοια και στα παιδιά μας, και λέμε, παιδί μου, κοίταξε, μην με βλέπεις εμένα. Δεν είμαι σωστός. Δεν είμαι. Δες τον Άγιο, τι έκανε ο Άγιος. Θέλετε να δείτε πώς μπορούμε να ζήσουμε σωστά? Δεν χρειάζεται να διαβάσεις κατεβατά. Να πάρεις το βίο ένας Άγιο. Να δεις πώς έζησε αυτός ο Άγιος. Αν μιμηθείς έναν Άγιο να μιμηθείς, σώθηκες. Θα δείτε εκεί πώς αυτοί ήταν όλη τους ημέρα και όλη τους νύχτα ήταν με το Θεό. Δεν κάνανε 5 λεπτά το πρωί, 5 το βράδυ, ή έστω να βελτιώσουμε να το κάνουμε 10 και 10, 20 ας πούμε. Και τις άλλες 23 ώρες και 40 λεπτά πού θα είσαι? Εκτός, θα κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ. Αυτό είναι που δεν θέλει ο Χριστός. Δεν λέει. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το αδιαλείπτος τι σημαίνει? Χωρίς διάλειμμα. Αδιάλειπτα να είσαι σε αυτή τη σχέση, σε αυτή την κοινωνία μαζί μου. Και οπότε μετά καταλαβαίνετε. Πού να χωρέσει εδώ ακιδεία, να χωρέσει θλίψη, να χωρέσει τίποτα δεν χωράει μετά. Γιατί ο Θεός δίνει αυτή τη χαρά, αυτή τη χάρη, η οποία φέρνει όλα αυτά. Έτσι, το πρόβλημα λοιπόν είναι σε εμάς. Εμείς να αλλάξουμε
Και πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Πώς να το πούμε αλλιώς? Να το πάρουμε στα σοβαρά και να μην κάνουμε εκτόσεις στο νόμο του Θεού και, πώς να πούμε, στις εντολές. Οι οποίες εντολές τι είναι? Δεν είναι για να μας καταπιέζουν, αλλά για να μας λυτρώνουν. Οι εντολές είναι σαν τα σήματα της τροχέας. Που σου λέει πρέπει από εδώ να στρίψεις, εδώ να έχει φανάρι να σταματήσεις. Άμα εσύ πεις ότι εγώ εντάξει δεν βαρύσαι, δεν θα τα τηρήσω και όλα, δεν χρειάζεται να τα τηρήσεις όλα. Ένα να μην τηρήσεις, μπορεί να είναι μοιραίο. Έτσι να πάρεις επίσημα, δεν θα φτάσεις ποτέ εκεί που θες να πας. Ναι, ναι, ναι. Μην το λέτε. Δεν θέλουμε να πείτε, μην δεν μπορούμε. Σας έλεγα για εκείνον ναι, τον... Αυτό το αδιάλειπτο... Ναι. Ίσως λοιπόν. Μέσα από τις πράξεις μας, μέσα από την πρόοδά μας, εφαρμόζοντας κάποια άλλα πράγματα. Για και η Αναστασία κάτι θα. Να επιδιώκετε και να συνδέετε και τα παιδιά σας με μοναστήρια και είναι η καλύτερη φιλία, να ξέρετε. Ένα κορίτσι, ας πούμε, να έχει μια επικοινωνία με μια γερόντισσα ή ένα γόρι με ένα γέροντα, ας πούμε, στο Άγιο Όρος που είναι και κοντά εδώ. Έτσι θα κρατηθούν τα παιδιά, γιατί δυστυχώς και στον κόσμο δεν υπάρχουν πολύ δύσκολο να βρει ένα παιδί φίλο κοντά στο Θεό. Έτσι, ναι, πέστε, ναι, κύριος. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα συλλαχτάρι, το «Έγκαμπλη Άγιοι». Και κάποιο βράδυ που έχω το καλό να διαβάζω τις ίδιες μέρες, διαβάζω και αυτό, και υπάρχουν και όλοι οι έγκαμπλοι και βασίλισσες. Αυτό πολύ βοηθάει, πάρα πολύ. Αυτό είναι, γι' αυτό είπα, μη λέτε, δεν μπορούμε. Αν πούμε αυτό στο Θεό στην κρίση, με παιδιά, με οικογένεια, ξέρετε τι θα μας πει ο Θεός, στη δεύτερη παρουσία που θα κριθούμε, θα του πούμε ότι δεν μπορούσαμε. Αφήνω που άμα το πεις αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό ότι είσαι άσπλαχνος, είσαι άκαρδος, είσαι άδικος, με έβαλες σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να τηρήσω αυτό που μου ζητάς και με πας και στην κόλαση τώρα. Δηλαδή βρίζουμε το Θεό έτσι άμα το πούμε αυτό. Είναι σαν βλασφημία. Αλλά ο Θεός τι θα μας πει, μπορούσες, τι θα μας πει? Εκείνη εκεί πέρα τη βλέπεις? Αυτή γιατί μπόρεσε? Και θα μας δείξει μια βασίλισσα. Έχεις πιο πολλές φρόντες από μια βασίλισσα. Ξέρετε ότι έχουμε βασίλισσες άγιες. Άγιες. Παντρεμένες, με παιδιά. Και να έχουν και όλο το βασίλειο στο κεφάλι τους. Όλες τις μέρημνες αυτές τις βασίλισσες. Και όμως αγίασαν αυτές. Πώς μπόρεσαν? Έτσι. Σας έλεγα για εκείνο το λιμενεργάτη. Δεν σας το είχα πει που ανέστησε νεκρό. Για να μην πούμε για τους παλιούς, να πούμε σύγχρονους. Μέσα στον Πειραιά. Με την αδιάλειπτη προσευχή, παντρεμένος με παιδιά κλπ. Και ανέστησε νεκρό, παρακαλώ. Μου το είχε πει προσωπικά ο πατήρ Παΐσιος, είναι γραμμένο και στα βιβλία βέβαια. Τον είχε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο ο πατήρ Παΐσιος. Αυτός θα σου πει ο Θεός πώς το κατάφερε και εσύ δεν μπορούσες. Έτσι και δεν θα έχουμε απολογία. Οπότε το πρόβλημα είναι να το θελήσουμε, παιδιά. Και θα γίνει.
Για Μόνικα και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί. Καλά, κοιτάξτε, ναι. Αλλά και όταν κάνεις κάτι πνευματικό και στο διάβασμα ακόμα και εκεί ακόμα μπορείς να το κάνεις. Αλλά θέλει λίγο να προσπαθείς κανείς. Κοιτάξτε, όταν λέμε ας πούμε ότι να το πάρουμε με ένα παράδειγμα κτιστό ας πούμε. Ένας άνθρωπος που αγαπάει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν διαβάζει. Αλλά ο νους του που είναι, σε εκείνον που αγαπάει. Έτσι είναι και με το Θεό. Αν αγαπήσουμε το Θεό, εκεί είναι το πρόβλημα, να αγαπήσουμε το Θεό, μετά όλα θα τα κάνουμε, και το σπίτι μας και τον άντρα μας και τα παιδιά μας και τα οτιδήποτε έχουμε. Αλλά ο νους μας θα είναι στο Χριστό. Αυτό είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Δεν είναι απλώς να λες κάποια λόγια και να μην τα παρακολουθεί ο νους σου. Μπορεί να μην λες και τίποτα, αλλά να είναι ο νους σου εκεί, να έχεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ότι είναι δίπλα σου, ότι είναι μέσα σου. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το κατά Θεόν πένθος. Όταν κανείς το ζει αυτό, ζει αυτή την κατάσταση της μετανοίας, την ευλογημένη κατάσταση, έτσι έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού μετά. Εντάξει, να πάμε πιο κάτω. Πάμε λοιπόν στην καινοδοξία, η οποία είναι το 7ο πάθος, κορυφαίο και αυτό. Και κατά τους πατέρες είναι πολύ μορφό και δυσκαταγόνιστο, δηλαδή πολύ δύσκολα το πολεμάει κανείς. Μπαίνει παντού. Κάνεις ας πούμε νηστεία, μπαίνει. Να σε πενέσει. Ή ας το πούμε κάνεις ένα καλό έργο, πάλι μπαίνει. Να σου πει ότι τα κατάφερες κλπ. Κάνεις υπακοή, πάλι μπαίνει. Α, σε επαινεί ότι είσαι υπάκουος. Μολύνει, προσπαθεί να μολύνει όλα τα έργα. Τα καλά που κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ας πούμε ο κλέφτης, θα λέγαμε, αυτό το πνεύμα της καινοδοξίας, που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πολύ μεγάλα πράγματα, έτσι, που να αρέσουν στο Θεό και να τα χάσει όλα, επειδή θα δεχτεί αυτή τη δόξα που θα του φέρει ο πονηρός. Και να είναι σαν να μην κάνει τίποτα μετά. Ή ακόμα να είναι και ευδέλιμα μπροστά στο Θεό, άμα δεν προσέξει. Πότε γίνεται ευδέλιμα? Όταν κάνεις το καλό έργο και υποκύπτοντας στο λογισμό της καινοδοξίας προβάλλεις τον εαυτό σου. Και φανερώνεις έτσι υπερήφανος. Ο υπερήφανος είναι ευδέλιμα μπροστά στο Θεό. Όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, ζούμε, να γραφτεί κάπου το όνομά μας. Να μας πάρουν λίγο και τα κανάλια, ας πούμε. Μετά τα χάσεις, όχι μόνο τα χάσεις, είσαι αηδία μπροστά στο Θεό. Καλύτερα να μην τα έκανες καθόλου αυτά τα καλά εντός εισαγωγικών. Έρχεται ο λογισμός να σε επενέσει. Ναι. Καλά τα κατάφερες. Μπράβο σας. Αν... Δεν είπατε μέσα στο σπίτι. Και δυστυχώς, ξέρετε, είναι τόση η πλάνη μας που το περιμένουμε και από τους άλλους να μας το πούνε. Το μπράβο. Και αν δεν μας το πούνε, μας πιάνει και κατάθλιψη. Έτσι δεν είναι? Τόση είναι η πλάνη μας. Τόση είναι η χαζομάρα μας, δηλαδή. Να το πούμε απλά. Συγγνώμη που λέω αυτήν την έκφραση, αλλά... Γιατί αυτό φανερώνει πόσο άγνοια έχουμε, δηλαδή. Πώς είναι η άγνοιά μας. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αντί να πεις δόξα Θεός που δεν το κατάλαβε, που το έκανα και το πέρασα κρυφά και το είδε μόνο ο Θεός και θα πάρω το μισθό μου το Θεό σίγουρα, αφού το λέω αυτός και για ένα ποτήρι ψυχρό ύδατος που θα δώσεις, θα πάρεις μισθό από το Θεό. Λοιπόν, εμείς στενοχωριόμαστε που δεν μας είπε ευχαριστώ, που δεν μας είπε
Μπράβο, τι ωραίο φαγητό έφτιαξε σήμερα, ας πούμε. Μα λες ηθική ικανοποίηση, ας πούμε. Έχουμε και ωραίες λέξεις, ας πούμε, για να καλύπτουμε την καινοδοξία μας. Ναι. Πολύ χαίρομαι που τα λέτε έτσι απλά και να το πω και εγώ πολύ απλά ότι είναι αμαρτία, όντως, είναι αμαρτία. Όταν ο άλλος σου λέει μπράβο και το δέχεσαι, είναι αμαρτία. Δηλαδή ξέρετε και είναι και σοβαρή αμαρτία. Γιατί? Ναι. Είναι όμορφο, μας αρέσει. Το πρόβλημα είναι γιατί μας αρέσει, ξέρετε γιατί μας αρέσει. Γιατί έχουμε εγωισμό και μας τρέφει τον εγωισμό μας. Μας τρέφει την αρρωστημένη αγάπη στον εαυτό μας. Ότι ο εαυτός μας είναι το κέντρο των άλλων, μας πρόσεξε, μας επένεσε. Ναι, μέσα στην οικογένεια. Το θέμα είναι πώς εμείς τοποθετούμαστε. Τι λέμε στην Εκκλησία, να το πούμε απλά. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Σε ποιον πρέπει? Σι. Σι. Όχι σε σένα. Στο Θεό. Άρα, κοιτάξτε, η δόξα είναι κάτι που ο Θεός το έχει κρατήσει για τον εαυτό του. Σε εμάς δεν πρέπει δόξα. Γιατί δεν πρέπει δόξα? Γιατί δεν κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Ό,τι κάνουμε, θα κάνουμε με ξένα κόλυβα, να το πούμε απλά. Με τη βοήθεια του Θεού. Όχι μόνο τη βοήθεια, όλα τα κάνει ο Θεός. Χωρίς εμού, τι λέει? Ου δίναστε ποιήν ουδέν. Τι έχεις όγου και έλαβες? Ποιος το λέει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Είδε και έλαβες. Τι καυχάσαι ως μη λαβών? Αφού τα έχεις λάβει όλα, τι καυχέσαι σαν κοκοράκι ότι δεν τα έλαβες και τα έκανες μόνος σου? Τα έχεις μόνη σου, τα έφτιαξες. Αφού όλα είναι δώρα του Θεού. Και κάθεσαι τώρα και περηφανεύεσαι και σου λένε και άλλοι μπράβο. Και το δέχεσαι. Μα αφού δεν είναι δικό σου. Δεν είναι δικό σου. Λες ψέματα δηλαδή. Αποδέχεσαι ένα ψέμα και περηφανεύεσαι κιόλας για αυτό το ψέμα που σου λένε οι άλλοι. Βλέπετε. Δεν είναι δικό μας. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Θα πεις στα μάτια, μην τα λες αυτά. Ο Θεός, στο Θεό να δώσεις δόξα. Αλλήμον να το δεχόμαστε αυτά. Μετά ξέρετε τι γίνεται, τη ζημιά παθαίνουμε. Χάνουμε τελείως το μισθό μας από το Θεό. Θα σου πει ο Θεός, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Το απέλαβες, τα πήρες τα μπράβο σου. Τι θες από μένα τώρα? Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είναι βασικό, παιδιά, πολύ βασικό αυτό το αμάρτημα, έτσι, και το κάνουμε και το θεωρούμε και φυσικό, δηλαδή ότι δεν είναι και αμάρτημα. Έτσι, η καινοδοξία είναι... μακάρι να το καταλάβουμε και να αρχίσουμε να το πολεμάμε. Και θα πει κανείς πώς θα το πολεμήσω. Έρχεται ο άλλος και με επαινεί. Δεν πρέπει να το δεχτείς καταρχάς μέσα σου. Και τον είδα αν μπορείς να το σταματήσεις, να το πεις σταμάτα, μην τα λες αυτά. Και μέσα σου θα λες αυτό που λέγανε οι Άγιοι, μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το όνομα σου δώσ' δόξα. Αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα, όχι σε μένα. Έτσι να λες στην προσευχή. Ούτε και στην οικογένεια, δηλαδή και το παιδί, ας πούμε, και ο πατέρας και η σύζυγος και ο σύζυγος. Έτσι πρέπει να τους περνάμε το πνεύμα ότι να δώσουν δόξα στο Θεό. Όχι δόξα σε μένα. Γιατί, ξαναλέω, είναι ψέμα αυτό. Δεν ανήκει σε εμάς η δόξα, αφού όλα ο Θεός τα κάνει. Εμείς το μόνο που κάνουμε, δυστυχώς, είναι αμαρτίες.
Αυτό κάνουν. Και για αυτές δεν μας πρέπει δόξα, έτσι. Για αυτές μας πρέπει άλλο πράγμα. Αδοξία. Και μετάνοια. Και μέσα στην οικογένεια, από εκεί θα αρχίσουμε. Και από εκεί θα περάσουμε και στα παιδιά αυτό το πνεύμα το σωστό. Έτσι, γιατί αν εσύ το δέχεσαι, μαθαίνεις και το παιδί σου να κυνηγάει τη δόξα. Το βάζεις στο ίδιο λούκι. Α, η μαμά είδε σε αυτό, τρέφεται με αυτό. Άρα και εγώ αυτό πρέπει να κυνηγάω. Έτσι δεν είναι. Ο συνειρμός που κάνει το παιδί μας αντιγράφει. Και γι' αυτό είναι λάθος η αγωγή. Γι' αυτό και τα παιδιά, ας πούμε, παίρνουν τις αρρώσεις των γονέων και δεν διορθώνεται τίποτα. Γιατί δεν διορθώνεται οι γονείς. Άμα ο γονιός μάθει ότι η δόξα και τον αποδέχεσαι τον έπαινο είναι κακό πράγμα. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Και το να επαινείς τον άλλον είναι κακό. Το έχετε ακούσει αυτό? Το λένε οι άλλοι. Του κάνεις μεγάλη ζημιά το άλλο όταν τον επαινείς. Πάρα πολύ. Να σας πω πόση ζημιά του κάνεις. Ξέρετε τι λένε οι άλλοι? Τον παραδίδεις, λέει, στον Σατανά. Ο επαινών, και μάλιστα το λένε για τους μοναχούς, πόσο μάλλον για τους κοσμικούς που είναι πιο αφύλακτοι, ας πούμε. Ο επαινών, λέει, μοναχών παραδίδει αυτό στον Σατανά. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, του ανοίγεις τις πόρτες για να τον πειράξει ο πονηρός. Του δίνεις μία πρόκληση για αμαρτία, δηλαδή. Πόσο μάλλον στους κοσμικούς. Και εμείς το θεωρούμε καλό πράγμα. Ε, λες να επαινείς τον άλλον, λες μπράβο κλπ. Όχι. Τι είναι έτσι τα πράγματα? Ναι. Θα το πεις, αλλά πώς θα το πεις? Ότι το έκανες, παιδί μου, δόξα σε ο Θεός που το έκανες. Έτσι. Θα του περάσει το μήνυμα ότι ο Θεός το έκανε μέσα από σένα. Και άλλο να πούμε και μια προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που το έκανε αυτό το πράγμα. Ε, τότε τον επαινεί σωστά. Όχι αυτονομημένα. Μπράβο, και τα κατάφερε, είσαι ο πρώτο. Έτσι και να του πατήσει όλου, α πούμε. Κυρίως αχαριστία έχουμε στο Θεό όλοι μας. Ναι. Το λέμε? Μακάρι. Αν το λέμε. Κάτι θέλει. Λοιπόν, τώρα έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ναι. Κοιτάξτε και τα παιδιά, ας το πούμε. Μέσα στα πλαίσια τα ανθρώπινα, θα λέγαμε, πρέπει να μάθουμε να λένε ευχαριστώ. Αλλά κυρίως εκείνο πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να λένε ευχαριστώ στον Θεό. Δηλαδή, και όταν σου πούνε σε ένα ευχαριστώ, εσύ του πεις, παιδί μου, να ευχαριστήσεις τον Θεό που σε χάρισε, που εμένα σε χάρισε σε σένα. Έτσι. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που σε χάρισε σε μένα. Γιατί, πώς να πούμε, πάντα πρέπει να συνδέουμε τα πάντα με τον Θεό. Και τα παιδιά μας, δηλαδή, να τα μάθουμε έτσι, να τα συνδέουν όλα με το Θεό. Γιατί όλα είναι από το Θεό, τα καλά. Και τότε εσείς υπάρχετε, ας πούμε, σαν γονείς, δώρο του Θεού είναι. Και τότε έχετε αυτά τα παιδιά, και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα τα έχετε, ας πούμε, πάλι δώρο του Θεού είναι. Και αν κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Θεός πάρει αυτά τα παιδιά, θα πεις δόξα στον Θεό. Πρέπει να το πεις. Γιατί ο Θεός μου τα χάρισε, ας πούμε, 20 χρόνια τα παιδιά μου. Και θα πεις δόξα στον Θεό. Μου τα χάρισε 20 χρόνια. Μεγάλο δώρο. Όχι να αρχίσει να χτυπιάσει, ας πούμε, ή το σύζυγο. Τον είχα 30 χρόνια, ας πούμε. Μου τον πήρε ο Θεός. Δόξα σου, Θεός. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει ευχαριστία. Που έχει μάθει, δηλαδή, να ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα του. Κάτι θέλει. Ερώτησες. Ναι, το ίδιο, ναι. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, αυτά όλα τα λέει. Ναι. Βέβαια, σαφώς. Σαφώς, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Έτσι πρέπει να περνάει. Δηλαδή αυτή η αγωγή που δίνουμε στα σχολεία, συγχωρέστε μου, θα το πω, δεν είναι σωστή αγωγή. Έτσι, είναι αγωγή που βασίζεται σε αθέους. Αν βασιζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας, θα λέγαμε άλλα πράγματα στα παιδιά. Αν θέλετε να δείτε, ας πούμε, πώς πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά, πάρετε να διαβάσετε το λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά. Αυτός είναι ο τίτλος ομιλίας. Θα πείτε τι σχέση έχει καινοδοξία
και με το πώς θα ανατρέφουμε τα γονείς στα παιδιά. Και αν το διαβάσει, θα δείτε έχει τεράστια σχέση. Γιατί αυτό που κάνουν οι γονείς και στη συνέχεια το σχολείο, οι παιδαγωγοί, είναι να τρέφουν στα παιδιά την ξενοδοξία. Αυτό το πάθος, το αθανάσιμο. Είναι θανάσιμο πάθος, καταλάβατε. Και αυτό το τρέφουμε στα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί, του κολλάμε και ένα χρυσό εδώ πέρα. Το στολίζουμε. Του βάζει και ένα σκουλαρίκι μετά. Τα λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Το αφήνει, λέει, και τα μαλλιά. Και στα αγόρια ακόμα, λέει, του αφήνουν μακριά μαλλιά. Και τότε τα κάνανε, όχι μόνο τώρα. Και τα χτενίζει και τα ξαναχτενίζει και τα στολίζει και τα στολίζει κλπ. Και το μαθαίνει να επιδιώκει αυτή τη μάταιη δόξα. Και μετά στο ίδιο μοτίβο, α πούμε, και η Πέριξ, οι θείοι, οι θείες, οι νονοί, νονές, το σχολείο μετά, και μετά και το παιδί συνεχίζει. Στο ίδιο τέμπο, α πούμε, στο ίδιο μοτίβο. Να κυνηγάει τη δόξα. Αυτό μαθαίνουμε στα παιδιά. Δηλαδή αυτό που πρέπει να μισήσει, αυτό εμείς το μαθαίνουμε να το αγαπήσει. Να μισήσει τη δόξα, τη μάτη του κόσμου. Αντί να το μάθουμε να κυνηγάει τη δόξα του Θεού, την άκτιστη Θεία Χάρη δηλαδή, τη δόξα των Αγίων. Ποια είναι η δόξα των Αγίων? Είναι αυτό το φωτοστέφανο που βάζουμε στις αγιογραφίες. Αυτό το φως του Θεού. Αυτή τη δόξα, παιδί μου, να μάθεις να κυνηγάς. Θα πεις, μπορώ να την έχω? Μπορείς να την έχεις. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και έχουν αυτή τη δόξα του Θεού. Έχουν αυτό το άξιστο φως. Έτσι. Αν θέλετε να βρείτε την αλήθεια δηλαδή, γυρίστε ανάποδα τα κοσμικά. Και τότε θα βρείτε την αλήθεια. 99,99% για να το πούμε 100%. Για να πες. Ναι. Αυτό είναι φοβερό. Γίνεται. Αυτό γίνεται. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Ειδωλοποίηση. Ή μπορεί να βάλεις τον άντρα σου, τον σύζυγό σου, στη θέση του Θεού. Αυτό είναι ειδωλοποίηση. Και γι' αυτό μετά παραχωρεί ο Θεός, ας πούμε, ένα θάνατο. Να σου πάρει αυτό το είδωλο. Να στον κρεμίσει αυτό το είδωλο. Για να σε λυτρώσει, για να μην χάσει την ψυχή σου. Και εκεί φαίνεται ποιοι είμαστε, ας πούμε. Και βλέπεις άλλους, πέθανε η γυναίκα του, ας πούμε, και πεθαίνει και αυτός. Μπορεί να μην πεθαίνει σωματικά, αλλά αχρηστεύεται τελείως τα πάντα. Αυτό τι σημαίνει? Την είχε κάνει είδωλο. Τη λάτρευε. Λάβετε. Να το λες. Γιατί να το λες? Να το κάνεις, να μην το λες. Όχι, αυτό είναι σωστό. Αυτό λέει η πρώτη εντολή. Κύριε το Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Δεν λέει η πρώτη εντολή του Μωυσέως, του Δεκαλόγου που πήρε ο Μωυσής από το Θεό. Αυτό λέει. Να αγαπάς το Θεό. Να λατρεύεις το Θεό. Και η λατρεία τι είναι? Είναι ο ύψιστος βαθμός αγάπης. Αυτό θα πει λατρεύω. Έτσι. Έχω την μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Η πρώτη αγάπη μας είναι ο Θεός. Και μετά έρχεται η αγάπη, ας πούμε, στους γονείς μας, στα παιδιά μας, στο σύζυγο, στους οικείους μας, στους άλλους ανθρώπους. Και το περίσσευμα της αγάπης πάει στα κτίσματα, έτσι, στα σκυλιά μας, στα γατιά μας, δεν ξέρω πού αλλού. Σήμερα έχουμε και αυτή την αντιστροφή. Πιο πολύ αγαπάνε τα σκυλιά τους και τα. Παρά τους ανθρώπους, έτσι, δυστυχώς. Να τον πείσουμε ότι μας αδίκησε. Ναι, δεν ψάχνεις το δίκαιο σου. Του λες ότι αυτό το έκανες και μην το κάνεις, άλλο στα μάτια να το κάνεις. Θέλω πιο κοντά στο Θεό και θα το καταλάβεις. Και πάλι δεν το δέχεται. Ωραία, τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε?
Είναι, το θέμα είναι σε εκείνον. Το πρόβλημα σε εκείνον. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε, εφόσον δεν δέχεται τα λόγια μας, είναι να προσευχηθούμε. Ναι, όταν όμως νιώθεις ότι αυτό που κάνει, το διώχνεις ή το αγαπάς, αλλά το διώχνεις γιατί δεν μπορείς, σε ανακατεύει, σε ταράζει. Και νιώθεις ότι είναι σκληρό αυτό τότε, αυτό που κάνεις. Ενώ το αγαπάς και προσεύχεσαι γι' αυτό. Ναι, όταν σημαίνει αγαπάω κάποιον, δεν σημαίνει ότι είμαι και δίπλα του. Έτσι, το έχουμε πει και άλλες φορές. Ο Χριστός τι λέει, αν σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλ το. Δεν σημαίνει αγαπάω τον άλλον, συνέχεια είμαι δίπλα του και τον κάνω παρέα. Αφόσον ο άλλος μας ρίχνει σε αμαρτία, μας ρίχνει συνέχεια προκλήσεις για αμαρτία, δεν θα είμαστε δίπλα του. Θα προσευχόμαστε από μακριά. Εννοείται αυτό. Και ας είναι σκληρό, ας φαίνεται σκληρό, δεν είναι σκληρό. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, το έχω πει και άλλη φορά, στους Κορινθίους, τι είπε για εκείνον τον άνθρωπο που είχε αμαρτήσει έτσι. Πετάξτε τον έξω, είπε. Αποκόψτε τον. Βγάλτε τον από τη ζωή σας. Είχε αγάπη, είχε μίσος, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί να του λέγανε κάποιοι ότι είχε μίσος. Και τι έγινε. Ήξερε ο Απόστολος Παύλος γιατί το έκανε. Το έκανε από πολύ αγάπη. Και σαν αποτέλεσμα αυτής της αγάπης ήταν εκείνος ο άνθρωπος να διορθωθεί. Όταν μετανόησε, μετά τι τους είπε, πάρτε τον πάλι. Ή να μην καταποθεί υπό του πονηρού, υπό του διαβόλου, υπό της λύπης. Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν μπορείς να είσαι δίπλα του, φυσικά. Εφόσον δεν δέχεται το λόγο του Θεού, δεν τηρεί το θέλημα του Θεού, θα ξεχωριστείς. Μπορεί να είναι και πατέρα σου, μπορεί να είναι και μάνα σου, να είναι και παιδί σου, να είναι. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι είναι μάτι σου, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι πολύτιμο για σένα. Αν όμως αυτό το κάτι σε χωρίζει από το Θεό, δεν μπορείς να συμπλέεις μαζί του. Να του κάνεις όλα τα χατήρια. Εφόσον αυτό πάει στην κόλαση και σε ρίχνει και σένα. Καλύτερα λέει ένας να πάει στην κόλαση παρά και οι δύο. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον ένας να σωθεί. Ναι. Η κυρία. Ναι. Δεν πειράζει. Τώρα λέτε διαφορετικά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, και το ένα, και αυτό που λες είναι σωστό. Ναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή τι, ότι πολλές φορές πάμε στο Θεό για το δικό μας συμφέρον. Για το ίδιο συμφέρον. Για να νιώσουμε εμείς καλά. Και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα επίσης. Έτσι, τον έχουμε το Θεό δηλαδή σαν ένα αλβανό, ας πούμε, ο οποίος θα μας κάνει τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να νιώσουμε ευχάριστα. Να νιώσουμε ευδαιμονία. Αυτό είναι αρρώστια. Έτσι, αυτό είναι η αρρώστια της θρησκείας. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Οι άλλες είναι θρησκείες, γιατί υπόσχονται αυτή την ευδαιμονία. Ελάτε εδώ και εγώ θα σας δώσω πιλάφια, ας πούμε, λέει ο Μαύρη. Ή ο άλλος άλλα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Ο Χριστός μας καλεί σε μια οντολογική αλλαγή και σε μια θέωση. Να ενωθούμε μαζί Του. Και μέσα σε μένα, λέει, θα βρεις τα πάντα. Αλλά δεν πρέπει να πας εκεί πέρα, πώς να πούμε, για να νιώσεις ωραία. Σαν ένα εργαλείο, ας πούμε. Σαν μια ψυχοτεχνική μέθοδο, να το πούμε έτσι. Από μεταχειρίζεσαι τον κόσμο. Ναι. Και γι' αυτό ακόμα, για να νιώσεις μια ανακούφιση ψυχολογική. Ένα αποκούμπι, ας πούμε. Όχι. Πρέπει να πάμε απλά και με ευθεία καρδία. Και αυτές τις καρδιές τις ευθείες αγαπάει ο Θεός. Τις απλές όπως των παιδιών και τις ευθείες. Και θα πάμε για το Θεό και μόνο. Λένε μερικοί θα πάω να κάνω προσευχή για να νιώσω ωραία. Και άμα δεν νιώσει ωραία, σου λέει πάει. Δεν έγινε τίποτα. Πώς δεν έγινε? Έγινε.
μπορεί ο Θεός να μην σου δώσει εκείνη την ώρα, εκείνη την προσευχή σου να νιώσει την κατάνοιξη. Δεν πειράζει. Εσύ έκανες την προσευχή σου, προσπάθησες να συγκεντρωθείς, θα τον πάρεις το μισθό σου. Και είναι και ακόμα καλύτερη, ας πούμε, αυτή η προσευχή που γίνεται με αυτό το ζόρι, θα λέγαμε, παρά η άλλη που έχεις και πολλά δάκρυα, έχεις τη χάρη του Θεού, εκείνη γίνεται εύκολα. Μετά εύκολα προσεύχεσαι όταν είσαι σε αυτήν την κατάσταση της χάρης. Δηλαδή είναι μια παγίδα. Δουλεύουμε πάλι στον εαυτό μας. Ενώ είπαμε πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας. Έτσι. Δουλεύουμε πάλι στον εγωισμό μας. Να πάω στο Θεό για να νιώσω εγώ καλά. Όχι. Πρέπει να πάμε για το Θεό και μόνο. Έτσι. Αυτό είναι ωραίο και καλά κάνετε και μας το είπατε. Λοιπόν. Να τελειώσουμε και την καινοδοξία και να σταματήσουμε μάλλον και θα μας μείνει υπερηφάνεια για την άλλη φορά. Λοιπόν, είναι πολύ μορφή, έχει πολλές μορφές η καινοδοξία, έτσι, μπαίνει και στο στολισμό και στα λόγια και στο βάδισμα και στα ρούχα, στα πάντα, μολύνει τα πάντα και απαιτείται μεγάλη προσοχή και πολύ δύσκολα πολεμιέται και θέλει κανείς πολύ να προσέχει τον εαυτό του, γιατί είναι και κρυφή, δεν τη βλέπεις εύκολα. Πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να νικήσει αυτό το πολύμορφο θηρίο. Να μην πράττει τίποτε αποβλέποντας στον έπαινο των ανθρώπων. Προσέξτε αυτό, το κίνητρο, γιατί το κάνεις, το κάθε τι. Αυτό θέλει ο Θεός να ξεκαθαρίσουμε, το γιατί το κάνουμε, όχι το τι κάνουμε, το γιατί το κάνεις. Το γιατί πρέπει να είναι πάντα ο Θεός, όχι ο εαυτός μας, όχι η δόξα μας. Έτσι τότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Και απορρίπτουν αΐ τους επερχομένους εν την καρδία αυτού λογισμούς και επαινούντας αυτών. Έτσι, γιατί συνέχεια έρχεται αυτό το πνεύμα της καινοδοξίας, το πονηρό πνεύμα, έτσι, και μας ρίχνει επενετικούς λογισμούς. Μας λέει μπράβο και είσαι καλή και τα κατάφερες κλπ. Πρέπει να τους απορρίπτεις αυτούς τους λογισμούς, να τους πετάς, να τους διώχνεις. Και εξουδενού το εαυτόν ενώπιον του Θεού. Και τι να κάνεις, αφού πετάξεις τους κακούς λογισμούς που σου φέρνει τη δόξα και τον έπαινο, να εξουδενώνεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό. Να κατηγορείς και να, ας πούμε, εδαφίζεις, το λένε οι πατέρες. Να τον φέρνεις στο χώμα δηλαδή. Τον εαυτό σου να τον κάνεις χώμα μπροστά στο Θεό. Και έτσι σιγά σιγά ξεπερνιέται αυτό το πράγμα, η καινοδοξία. Μόνος του ο καθένας δηλαδή, μέσα στην προσευχή πολεμάει αυτό το πάθος, εξουδενώνοντας τον εαυτό του, λέγοντας δηλαδή ότι δεν είναι τίποτα και προσπαθώντας να το πιστέψει. Και το άλλο που λένε οι Άγιοι είναι να προσπαθείς να μην φαίνεται ή δυνατόν καθόλου αυτό το καλό που έκανες. Να μην το μάθει ή δυνατόν κανένας. Μπορείς. Αυτό είναι το καλύτερο. Ό,τι καλό κάνεις, είτε είναι προσευχή, είτε είναι ελεημοσύνη, είτε είναι, ας πούμε, μια βοήθεια κλπ. Ό,τι κάνεις στον οποιοδήποτε άνθρωπο καλό ή στο Θεό, μια μελέτη που κάνεις πνευματική, ξέρω εγώ, πρέπει να τα κάνεις κρυφά για να γλιτώσεις από αυτό το δαίμονα. Στο Άγιο Όρος που είμαι λένε, αν λέει το μάθει ο άλλος το πνευματικό που έκανες, να το θεωρείς χαμένο. Έκανες μια προσευχή και την έμαθαν και οι άλλοι, άστε, αν τη θεωρείς χαμένη. Καλύτερα, δηλαδή, τσάμπα την έκανες. Βέβαια είναι λίγο ακραίο αυτό, αλλά δείχνει αυτό το πνεύμα. Να προσπαθούμε να τα κάνουμε ή δυνατόν κρυφά από τους ανθρώπους. Δεν το λέει και ο Χριστός μας τι λέει. Όταν θέλεις να προσευχθείς, λέει, ήσελθε εις το ταμείο σου. Και τι λέει μετά, κλείσαν τη θύρα σου. Κλείδωσε κιόλας. Έτσι. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσεις εν το φανερό. Ο πατέρας ο ουράνιος που σε βλέπει να προσεύχεσαι στο κρυπτό, στα κρυφά, θα στα δώσει φανερά μετά. Οι Φαρισαίοι που πήγαιναν στις γωνίες των πλατιών, θυμάστε που λέει εκεί, τι άκουσαν από το Θεό, ουέ, αλίμονο, κατάκριμα. Μα θα πεις προσευχή κάνανε άνθρωποι, δεν κάνανε κανένα έγκλημα. Και όμως ήταν ευδέλυμα μπροστά στο Θεό. Γιατί κοιτάζανε όχι για το Θεό να το κάνουν, αλλά για να πάρουν τη δόξα από τους ανθρώπους. Έτσι, και αυτό μας κάνει δελικτούς μπροστά στο Θεό. Εγώ τώρα, ας πούμε, σας κάνω ομιλία. Άμα μέσα μου, ας πούμε, αρχίζω και δέχομαι, α, κοίταξε τόσοι άνθρωποι και λοιπά και τι καλά που τα είπες και μπράβο σου, τα χάσα όλα, όχι μόνο τα χάσα, γίνομαι ευδέλυγμα μπροστά στο Θεό. Έτσι, ενώ εκείνο που είπαμε, που λέγανε και οι Άγιοι και πρέπει να το λέμε κάθε στιγμή, μη μην Κύριε, αλλή το ονόματί σου το δόξα, σε στο δόξα, δόξα στο όνομά σου Κύριε, σε σένα πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Λοιπόν,
να μείνουμε σε αυτά. Έχετε κάποια πορεία, πέστε και να πει. Αν το σκέφτεται για να, ότι θα δώσει χαρά στον συνάνθρωπο, είναι καλό, είναι καλό. Κάνω, ας πούμε, μια υπηρεσία, πλένω τα πιάτα. Έτσι. Αν σκέφτομαι ότι τώρα τι καλά θα έρθει ο σύζυγος και θα τα βρει καθαρά και θα χαρεί, θα έρθουν τα παιδιά μου, ας πούμε, και θα χαρούν το γλυκό που τους έκανα, αυτό είναι καλό. Έτσι. Γιατί βγαίνεις από το εγώ σου. Αν το λες, α, τώρα θα έρθει, θα μου πει κανένα μπράβο, άραγε, θα το καταλάβει, θα το αναγνωρίσει. Ε? Δεν τον αναγνωρίζεις, λέει. Δεν αναγνωρίζεις τίποτα. Ε? Δεν το λέτε καμιά φορά στο σύζυγο. Δεν είναι όμως να τον αναγνωρίσει ο σύζυγος. Να τον αναγνωρίσει ο Θεός, και ο Θεός σίγουρα τον αναγνωρίζει. Τον βλέπει. Και θα σας το δώσει το μισθό και μας το δίνει το μισθό σε όλους. Όταν δεν κυνηγάμε το μισθό από τους ανθρώπους. Προσέξτε. Μην κυνηγάμε μπράβο και μισθό από τους ανθρώπους. Αναγνώριση από τους ανθρώπους. Δεν μας συμφέρει δηλαδή. Χάνουμε το μισθό των ουράνιων. Ναι. Είπε προηγουμένως ότι να είμαι στο ταμείο μου, λένε πως έχω μόνιμο. Αλλά κάπου λέει ότι όπου δύο ή τρεις συνδεμένοι στο όνομά μου, εκεί εντωμέσω αυτών βρίσκομαι και εγώ. Δηλαδή όταν γίνεται η προσευχή δύο ή τριών. Εκεί εντάξει. Ποια είναι καλύτερη, είναι η μόνιμη ή με δύο ή τρεις. Με δύο ή τρεις. Εκεί είναι πιο δυνατή. Αλλά δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, έτσι καταλάβατε για ποια περίπτωση. Για την αντιδιαστολή με τους Φαρισαίους που πηγαίνουν επιδεικτικά για να φανούν στον κόσμο. Είναι η κοινή λατρεία αυτό που είπατε, το 2 ή 3, το οποίο επιβάλλεται να το κάνουμε και γι' αυτό και κάνουμε τις ίδιες λειτουργίες. Άμα ήταν έτσι, θα πρέπει να καταργήσουμε όλες τις ακολουθίες. Όχι, φυσικά. Εκεί δεν είναι για επίδειξη, εκεί πας, αλλά και εκεί ακόμα μπαίνει η επίδειξη. Έτσι, πρέπει και εκεί να προσέχεις. Πάνε μερικοί για να επιδείξουν τα φορέματά τους, δεν ξέρω τι, ή την ευλάβειά τους ακόμα. Όχι, κυρία μου, δεν θα κάνεις 10 μετάνοιες πριν προσκυνήσεις με το Άγιο Λείψανο, δεν χρειάζεται. Μία μετάνοια. Και τις άλλες 9 κάνετε στο σπίτι σου. Γιατί να σου πούνε μπράβο, τι ευλαβής που είσαι, και να περιμένει η ουρά από πίσω. Για τις 10 μετάνοιες που θα κάνεις εσύ. Θα τις κάνεις στο σπίτι σου, κρυφά. Έτσι. Μπαίνει και εκεί ακόμα η καινοδοξία, άμα δεν προσέξουν. Κάποιος Άγιος έκλαψε, λέει, μέσα στην εκκλησία και στέναξε. Του βγήκε ένας συναγμός. Που ήταν μετανοίας ένας συναγμός. Ο άνθρωπος έτσι από την πολλή του μετάνοια και το κατά Θεόν πέθος έβγαλε ένας αναστεναγμό και γυρνάει πίσω του και βλέπει έναν άλλο μοναχό. Μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν μόνος του στην εκκλησία και μόλις τον είδε λέει «Πάτερ, με συγχωρείς», λέει, «συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι ήσουν εδώ». Δηλαδή αν το ήξερε δεν θα το έκανε, θα πήγε τον εαυτό του να μην ακουστεί ο στεναγμός του, καταλάβατε. Γιατί σου λέει